είστε, παιδί μου? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Η αγάπη σου η χαμένη. Κατάλαβα τι άξιζες κι ήρθα μετανιωμένη. Κατάλαβα τι άξιζες κι ήρθα μετανιωμένη. Και τώρα Περάκης από το δίσκο της Κολούμπια, δώσε λύση. Το καψωροτράγουδο όποιος αγαπά παιδεύει. Από το Σότο τον Αχτύπητο στη Ρένα με πολύ μίσος. Ρένα, το πιάσες. Όποιος αγαπά παιδεύει το πάνε κι αυτό. Μα εσύ το παρακάνεις και αγανάκατο. Όμως θα σου πω και κάτι λίγο σοβαρά. Και τώρα στο μικρόφωνο ο Στάθης. Το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοπειρατικός σταθμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι κουφάλαλοι, νοσοκόμες, τραβεστές και στρατιώτες. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Έτσι. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Βασικά σας υπενθυμίζω ότι ο ραδιοσταθμός μας εκπέμπει στους 1480 χιλιόσκυλους. Χιλιόκυκλους ήθελα να πω. Για να μας απολαύσετε ωραία και να μας ακούσετε ωραία, θα πρέπει και να μας το πιάσετε ωραία. Κούλα, πιάστο να ωραία. Κούλα, θα σου βάλω ένα δίσκο που θα σου κουφαθεί τα αυτή. Απ' το Στάδι, τον Καψούρι, στην Κούλα με πολύ αμάν, ένα δίσκο του Μιχάλη Μενεδιάτη. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ναι Κούλα, είσαι γάτι. Πολύ γάτι, πέτσινο. Και θα σμίξουμε τα πετσιά μας. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ένα και να κάνω δύο, δες το ξαναλέω. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Κάνε ό,τι τρέλα θέλεις. Κάνει γάτι, γάτι ναι σου λέω. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ρε Κούλα, πάλι δεν ακούγεται καλά αυτός. Κλείστο. Δεν είναι ένας άλλος σταθμός μέσα. Είναι 5-6 μέρες τώρα. Συνέχεια για σένα λέει ο τρελός. Όλο Κούλα και Κούλα. Το βλάκα. Με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη τη γειτονιά. Κλείστο. Κούλα, περιμένω απάντηση. Πού είσαι, σου υπενθυμίζω το τηλέφωνο. Γεια σου να καλά το σταθμό. Βασικά δεν γίνεται ρε σε σταμάτη. Είναι ισχυρός ο άλλος. Προσπάθησε. Δεν γίνεται. Κάπου εδώ κοντά πρέπει να είναι. Και ξέρεις τι μ' αρέσει. Τι. Πού κάθεται η Κούλα ρε. Στο στενό που περάσαμε. Δεν πρόκειται να ακούει τίποτα από τις αφιερώσεις του Στάθη. Έτσι και του το πούμε θα καραφιάσει. Μιχάλης Μενιδιάτης και στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Απ' το Στάθη τον Καψούρη στην Κούλα. Κούλα. Πού να πάρει ευχή. Όσο πάει γίνεται και πιο δυνατός. Barabbas and Honor of the Gain από το Studio 69. Σας ακούμε στο 969-9669. Επαναλαμβάνω, quality telephone number 969-9669. Στο στούντιο μας σας κρατάει συντροφιά εγώ, η Μπέτη και ο Τζίμις. And all my friends, στο μικρόφωνο η Μπέτη. Hello everybody, I'm Betty and now rock! Rock και disco για όλους, για την Ταϊάννα, την Κάση, τον Άλεξ, το show στη Σέσιλη και ακόμα για all our friends που μας ακούνε. Rock με τον Gary Moore, τον Dylan, τους Storks, τους Sex, τους New England. Rock από όλους, από μένα, τον Danny και τον Jimmy. Yeah! Let's dance everybody! Γεια σου, Λίλιαν. Δεν μου λες, τι έγινε, γιατί με έστησες εχθές? Γιατί δεν μ' άφησε η μάνα μου σπαστικά να φύγω. Είχε κόσμο. Βασικά ήταν και ο Τόνι εκεί, έτσι? Ναι, είχε έρθει με τη μητέρα του. Α, γι' αυτό δεν ήρθες. Σου μιλάω. Θέλει. Λέω, γι' αυτό δεν ήρθες. Ό,τι θέλει, μα για με τώρα. Είναι δυνατόν.
δυνατόν να ζηλέψει από τον ηλίθιο. Ναι, ηλίθιος και ηλίθιος, αυτός όμως σου κολλάει. Μη μου δισπάς τώρα με αυτό το μαλάκα. Εντάξει, ωραία. Σου έχω εμπιστοσύνη. Αυτό το special κομματάκι είναι αφιερωμένο από μένα τον Ντένι για τη Λίλιαν με πολύ love, love, love. Και μην ξεχνάτε φίλοι μας το ραντεβού που έχουμε για την Παρασκευή το βράδυ στη Discotheque Τζάκιο. Τιμή συμμετοχής 300 δραχμές μόνο για τους φίλους. Το πάρτι αυτό το διοργανώνει το Studio 69. Είναι μια προσφορά για σας. Ευχαριστώ. Βασικά πολύ φρικάρω έτσι που τις ακούω και μιλάνε. Βασικά αυτή η Μπέτη έχει πολύ ωραία φωνή. Μ' αρέσει. Τους παίρνω με τηλέφωνο. Στο 9699669. Ναι μωρέ, έτσι για πλάκα. Άσε, θα το δώσουμε στο Στάθη να τους πάρει εκείνος και να τους πει να αλλάξουν συχνότητα. Δεν κάνει τώρα να, στα 2 χιλιόμετρα να καβαλάει ο ένας σταθμός στον άλλον τώρα. Σάλτα να σε πάω βόλτα και με συνοδεία. Να είσαι καλά, άστο για άλλη φορά. Πολύ άγρια μας σνομπάρες και μη σου βγαίνουμε όμορφα. Άσε μας, ρε Τάσο. Όχι, άσε μας. Ο Τασούλης σου ξηγέται όμορφα και στο πολύ, κύριλε. Είσαι το βράδυ να πάμε για χορό. Άσε μας, ρε Τάσο, είπα. Α, μη μας τη σπάσει έτσι, δεν κάνει. Αφού βλέπεις ότι μας είσαι πολύ καψούρης. Αχ, δεν μας αφήνεις τον πόνο μας, ρε Τάσο. Δεν γίνεται τίποτα. Τελείωσε. Είμαι στο αλλού. Γιατί να είσαι στο αλλού και να μην είσαι στο εδώ. Γιατί εκεί στο αλλού υπάρχει ένας κούκλος. Ωραία, σάλτα να σε πάω στον κούκλο. Δε τότε να σαλτάρω. Πετάω από χαρά, πετάω από χαρά. Τη βρίσκω στα γερά, τη βρίσκω στα γερά. Γουστάρω ένα παιδί, αντράκι δηλαδή, παιδί πολύ παιδί. Ήρθα πάλι το Ρενάκι για να μας ταράξει. Τι έγινε, βρε Σώτο? Βασικά τι να γίνει, να πούμε. Ξέρεις ότι σε έχουμε στα πολύ όπα και στα πολύ special και εσύ μας την περνάς δούκο. Άσε μας τώρα, βρε Σώτο. Για άλλα αντράκια είμαστε εμείς τώρα. Μπροστά μου δεν φθοράει κανένας. Γιατί εγώ δεν είμαι άντρας. Είμαι ο Μίστερ Φόρτε. Όχι και ο Μίστερ Φόρτε. Ναι, παρακαλώ και μην γελάμε. Μπροστά σε αυτόν που μ' αρέσει εμένα, εσύ ξέρεις πως είσαι. Πώς? Σαν σερβιέτα υγείας. Α, δεν θέλω. Άντε τσάω. Βασικά εδώ Στάθης, κουλά! Κούλα μ' ακούς, εδώ Στάθης, θα σου πω ένα ανεκδοτάκι να γελάσουμε, έτσι! Λοιπόν, μια φορά ήτανε δύο κότες και γυρίζει μία και λέει στην άλλη: εγώ εχθές έκανα ένα αυγό, να! Και το βλέπεις κουλά! Και το πούλησε τα αφεντικό μου, λέει, 8 δραχμές! Γυρίζει η άλλη και λέει: καλέ, αυτό δεν είναι τίποτα, εγώ έκανα ένα αυγό, να! Το βλέπεις κουλά, να! Και το πούλησε, λέει, τα αφεντικό μου, 8 και 20! Και γυρίζει η άλλη και λέει: τι λες καλέ, εγώ δεν ήξερα να κάνω τον πόλο μου, να! Για 2 δεκάρες! Στάθη, γεια σου! Μόνος σου είσαι! Πώς μπαίνεις έτσι μέσα, μωρή, δεν βλέπεις ότι κάνω εκπομπή? Με συγχωρείς, Στάθη μου. Στάθη. Γιατί άρεσε δεν κάνεις αγγελάδα? Δεν είμαι, κοροϊδεύεις τώρα, μωρή. Δεν σε κοροϊδεύω, ρε παιδάκι μου, σου λέω ότι δεν της και εσύ μου λες. Στάθη μου, είμαι πολύ ερωτευμένη. Α, δεν γίνεται, Ρενάκη, με συγχωρείς πάρα πολύ, είμαι αγκαζέ, πήγαινε αλλού. Δεν μπορώ, είμαι πολύ αγκαζέ. Πολύ γυναίκα μου πέφτει τώρα τελευταία. Δεν είμαι ερωτευμένη με σένα. Ευτυχώς, Ρενάκη μου, γιατί θέλω να τον ξεκουράσω. Ποιον καλέ? Τον Στάθη. Πόσο δεν κρέπεσαι. Αν να κάτι σε μεγάλε.
Αχ, είμαι πολύ ερωτευμένη. Με ποιον? Με τον ωραιότερο άντρα του κόσμου. Μάντεψε ποιος είναι. Κατάλαβα, ο Νίκος ο Ρίζος. Μη με δουλεύεις, σε παρακαλώ. Τότε είναι ο Σότος ο Special. Μιλάω για άντρα. Και ο Σότος τι είναι, μοντοσακό? Δεν ξέρω τι είναι ο Σότος. Πάντως ο Πάνος ο κούκλος δεν είναι. Ποιος ο Πάνος? Ο Πάνος, ο Πάνος. Του έχεις πει ότι σε έχει βαρέσει? Όχι, Στάθη μου, και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα του πεις καμιά κουβέντα, σε παρακαλώ. Κοίταξε να δεις μακριά, το γράμμα να το πας μόνη σου, εγώ δεν το πάω με τίποτα εγώ. Μα κομπλάρω ρε Στάθη, ύστερα είμαι και γυναίκα, δεν με καταλαβαίνεις. Μπορώ τώρα να το πιάσω να του πω, κοίταξε αγόρι, μ' αρέσεις και πέσε. Ρε ζω, μα τι ζώνη είσαι ρε παιδάκι, έτσι θα το πεις ρε παιδί μου, θα του μιλήσεις για πεταλουδίτσες, για μαϊμουδίτσες, για λιονταρινίτσες, για τέτοια πράγματα θα του μιλήσεις. Δεν σε καταλαβαίνω παιδί μου, τι θες να πεις. Σήκα παρακολουθεί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ είσαι ο Πάνος. Εγώ είμαι εσύ. Ναι. Εγώ είμαι εσύ. Ναι. Κατάλαβε, λοιπόν. Θα πας σεμινά, πολύ σεμινά κοντά του. Έτσι. Θα πας σεμινά κοντά του και θα αρχίσεις να του λες. Πάνο, κοίταξε να δεις. Έρχεται μια εποχή που η πεταλουδίτσα γουστάρει τον πεταλουδίτσο. Και το φέρνει γύρω. Βέβαια το ίδιο κάνει και η ζουζουνίτσα με το ζουζουνίτσο. Το ίδιο κάνει και η λιονταρίνα με το λιονταρινίτσο. Και το ίδιο κάνει η μαϊμουδίτσα με το μαϊμουδίτσο. Κατάλαβες? Κατάλαβα, Στάθη μου, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, άντε πήγαινε και εσύ, γιατί τώρα θέλω να μιλήσω στη δική μου μαϊμουδίτσα, την κούλα μου. Την κούλα μου, έλα εδώ, κράτα το μαρκούτσι εδώ. Κούλα! Κουλά μ' ακούς, θα σου βάλω τώρα ένα καινούριο καψουροτράγουδο να πούμε που θα κουβαθείς. Από μένα σε σένα, κουλά, από μένα σε σένα, έτσι, άκου. Καλά είμαι και πολύ ωραίος, έτσι κουλά. Στάθη, σταμάτα την εκπομπή. Γιατί τι έγινε, μας κάναν μπλόκο? Βασικά που κάθεται η κούλα. Στον κόλλο της, ξέρω εγώ που κάθεται. Ράστα αυτά, σε ποια συνοικία κάθεται? Στην Καστέλα. Λοιπόν, στην Καστέλα ο σταθμός δεν ακούγεται. Όχι μου λες τέτοια, δηλαδή άδικα γίνω τόσο δάκρυ και τόσο... Ακούγεσαι, αλλά παρεμβάλλεται άλλος πειρατής. Λοιπόν, έχω το τηλέφωνο τους, πάρε. Δώσ' το, γρήγορα. 69-96-69-96. Τι έγινε? Δεν με χαιρέτησες, πάνω. Τι να σε χαιρετήσω, ρε Ρένα, δεν βλέπεις που έχουμε δουλειά. Απαράταμε. Βουίζει. Σταμάτη, πήγε να φωνάξει το Σότο. Ναι, πού είναι? Στο σουβλατζίδικο απέναντι. Καλά, εντάξει. Άντε, γρήγορα, σβέλτα. Τι έγινε πάλι? Κοίταξε, πάνω μου. Ναι. Οι πεταλούδες, όχι οι πεταλούδες, δηλαδή οι πεταλούδες, αλλά και τα ζουζούνια. Τα ζουζούνια. Τι κάναν τα ζουζούνια? Χαϊδεύονται με τα λιοντάρια. Τι πράγμα? Δηλαδή, να ήθελα να πω, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα. Είναι μια εποχή που... Ρε, με δουλεύετε! Όχι, πάνω μου. Ήθελα να πω ότι έρχεται μια εποχή που... Πρόσεξε με. Yeah. Που η πεταλουδίτσα βρίσκει εκεί το μαϊμουδίτσο. Yeah. Της γουστάρει. Yeah. Με να κοιτάς έτσι. Μπερδεύτηκα πάλι, με συγχωρείς, πάνω μου. Το λιονταρίνο βλέπει. Όχι το λιονταρίνο, να... Το μαϊμουδίτσο βλέπει. Ρενάκι, μπας και εξυπηρετώ. Ναι, πάνω μου, πυρετό έχω. Γιατί είμαι μια πεταλουδίτσα. Και... Πεταλουδίτσα και ήρθε η εποχή μου, πάνω, ακριβώς όπως συμβαίνει με τη λιονταρίνα. Τι να σου κάνω, εσύ? Εγώ τι? Εσύ είσαι λιονταρίνος. Τι πράγμα? Μαϊμουδίτσος. Ρε, να με δουλεύεις. Όχι, πάνω μου, δεν σε δουλεύω, εγώ είμαι. Τρελή είσαι. Απαρά τα μίσχο. Να, ζω! Όχι, συγγνώμη, ξέχασε τη τσάντα της. Βασικά να πούμε τι έχει πάθει αυτή η Ρεστάρα. Βασικά να πούμε, έφαγε μολόγα και τη χτύπησε. Έλα τώρα να πούμε, αφού είναι καψούρα η γυναίκα 220 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ τώρα, τι είναι? Με ποιον? Με μένα. Με ποιον ήθελες, με τον Κολοκοτρώνη, με σένα? Με μένα είναι ο... Όχι, με ποιον. Άστε αυτά τώρα και ξαναπάρε τηλέφωνο, έλα. Ναι. 90. Sixty-nine studio speaking. Τι έγινε, ρε? Έπεσες αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε για αμερικανικά. Σπίκι μου έλεγε. Ας την πλάκα, ρε. Άσε να πάρω εγώ. Φύγε. Sixty-nine studio speaking. Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλά ελληνικά? Λέγεται, ακούω.
Βασικά να πούμε, εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι. Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε? Δεν θέλουμε δίσκο, ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα, καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω, βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι έγινε? Αδύνατον, λέει, να αλλάξουμε εμείς, λέει. Σωρά. Ναι. Φύγε. Studio speaking. Αρβανίτικα, ξέρεις. Ποιος είσαι, ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα, γιατί θα έρθουμε εκεί, φιλάρα, να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand? Άντε πνίξου, ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα με. Τι έγινε, ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε ρε? Ναι, ρε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου και κράτα με, ρε, πάνω. Μη με αφήσεις. Σε κρατά. Έτσι μου έρχεται να πάμε στο τηλέφωνο, να περάσω έτσι από το σήμα και να πάω και να του δώσω μια σφαλιάρα να φύγει. Ναι, ρε. Όχι, ρε, αυτό είναι το τσουχλάνι. Έλα, έλα λοιπόν. Τι έγινε, τι μου είπε ο Σταμάτης? Στην Καστέλα μας καβαλάνε. Τι μας καβαλάνε, ρε, τώρα μας είπαν να πάνε να πνιγούμε. Μόνο αυτό εμένα με είπε και ρε, θα πω μέσα, κράτα με ρε σύμπανο. Είπα να πάνε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε, κράτα με ρε πάνω, θα τους σκοτώσω. Έχω ένα σχέδιο να εκδικηθούμε. Ρίχτο, ρίχτο. Την Παρασκευή κάνουνε πάρτι, θα πάμε στο πάρτι. Πάρτι. Ναι. Πάρτι. Τι λες ρε, με είπαν ρε, κράτα με ρε πάνω που θα πω. Κάτσε ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Λέγε. Θα πάμε μέχρι να βγάλουμε μέσα, να τους τα διαλύσουμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τη μούτσα την παίρνω πίσω. Κάτσε μου, αδερφέ, πολύ σπαστικός. Ω, σταματήστε τώρα τα παιδιαρίσματα. Κουσική. Κανά τηλεφωνηματάκι. Κουσική να με πει εμένα, το τσογλάνι. Μη φωνάζεις κοντά στο τηλέφωνο. Καλά, τσογλάνι. Σε γνώρια που κοίτα. Τσογλάνι. Να με πει εμένα. Πάψε τη βαβούρα, δε. Καλά. Μπέτη, γάλτα. Τηλέφωνο πάρτο, γιατί εγώ θα το βρίσω. Μπέτη στο 269 λέγεται. Λέγεται λοιπόν. Βασικά να πούμε, υπάρχει εκεί κανένας άντρας για να τον βρίσω, μια και με σένα δεν μπορώ να τσακωθώ. Έλαχα τη συλλήθεια. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι? Μαλάκα. Με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη. Ντου. Ντου. Σώτο. Ντου. 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 Σκίσαμε. Λοιπόν, εγώ πάω να χορέψω. Κάθισε λίγο μαζί μας. Α, όχι, θέλω να πάω να χορέψω. Κάθισε. Άσε, παιδάκι μου. Το προχώρησες καθόλου το ζήτημα? Πού να το προχωρήσω, ρε Τζόνι. Δεν μείναμε και ποτέ μόνοι μας. Όπου πηγαίναμε και ο αδερφός της μαζί. Το έχει καταλάβει ο αδερφός της ότι σου αρέσει η Μπέτη? Ξέρω εγώ. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Μεγάλη παρέα. Σπέρα. Καλησπέρα. Εδώ τι είναι, δίσκο ή σουβλατζίδικο? Εσύ σαν τι λες να είναι? Δίσκο. Μπράβο σου, το βρήκες. Δηλαδή εδώ χορεύουν, έτσι. Άμα ξέρεις. Τώρα τι λέει, δεν ξέρω. Παιδιά εδώ είναι, ελάτε. Σπέρα. Βέβαια, πού πάτε? Τι σημαίνει? Πρέπει να βγάλετε μάρκες για να μπείτε μέσα. Ωραία, ο πίσω. Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Καλησπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Τι τι Μάρκες, φίλε. Ο πρώτος. Μα καλά μας δουλεύεις τώρα. Εντάξει, μωρέ, τι έγινε τώρα. Πόσο κάνουνε, πέντε?
1250. Ωραία, πάρε ένα χιλιάρικο και είμαστε εντάξει. Έλα, έλα, έλα και τα υπόλοιπα. Έλα, μόνο το αυτοκίνητο τώρα με 250 δραχμές, άτομα. Έλα, έλα. Κάτσε. Α, 250. Δώσε μου και τα 5. Ορίστε. Ναι, καλή τα παιδιά. Έλα. Λοιπόν, εμένα οι φάτσες αυτών δεν μου αρέσουν καθόλου. Σιγά ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ με το Στάθη ανεβαίνουμε και διαλάμε το pick-up και σπάμε τους δίσκους. Ο Πάνος κάνει πως χορεύει για να είναι κοντά στον πίνακα με το γενικό διακόπτη. Σβήνει τα φώτα και μέσα στο σκοτάδι και τη βαβούρα το σκάμε. Πότε αρχίζουμε δουλειά? Βασικά για να αρχίσουμε δουλειά πρέπει να βρούμε το διακόπτη. Και πώς να το βρούμε το διακόπτη? Εγώ λέω να πάω να ρωτήσω τον αυτόν εκεί. Τι λες, ρε? Σε πολύ βλήμα, μωρό αδερφέ. Κοίταξε να δεις, για μένα μην με ξαναπείς βλήμα, γιατί θα σκοπά να φύγω να σας αφήσω μόνος, έτσι! Τι να σου πω λοιπόν, για να μπλέξει κανείς μαζί σου πρέπει να είναι βλάκας ή ηλίθιος. Εσύ τι από τα δύο είσαι. Παιδιά, νομίζω ότι το βρήκα τον πίνακα. Πού είναι? Πού είναι? Εκεί στο βάθος. Πάνω. Ναι. Λοιπόν, εσύ κάνεις πως χορεύεις για να είσαι κοντά στον πίνακα με το διακόπτη. Εντάξει? Έγινε. Πήγαινε. Τι θέλεις? Να χορέψουμε, Πάνω. Άντε πήγαινε από εδώ. Μόνη σου. Πάω για καμάκι. Βρήκα κοριτσάκια προστάτευτο. Δεσποινής, νομίζω ότι εμείς οι δύο κάπου γνωριζόμαστε. Άσε. Το κόλπο είναι παλιάτικο. Το κόλπο είναι παλιάτικο, το άλλο είναι φρέσκο. Τσούλα. Βάλε ρόδες και τσούλα. Άντε, δε. Τι κάθεσαι, τσούλα. Κικούλα. Τσουλάω τώρα. Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Ήρθα για κούλουμα. Για την κουλάρα, για σένα κούλα μου. Υποφέρω κούλα. Εγώ υποφέρω περισσότερο από σένα. Σοβαρά κούλα μου υποφέρει, υποφέρει για μένα. Εσύ Θεέ, γιατί με έκανες τόσο όμορφο και υποφέρουν τα κορίτσια για μένα? Υποφέρω από τις βλακίες που λες. Μπράβο. Όχι κούλα μου, γιατί μου τα λες εμένα αυτά. Σπάσε. Ορίστε. Μη πας, σπάσε. Ποιος είναι ο κύριος? Ο Κυριάκος. Δεν χάρηκα καθόλου, κύριε Κυριάκο. Σπάσε. Πώς σε λένε? Τι πράγμα? Πώς σε λένε? Εμένα? Ναι. Είσαι εδώ και δεν με ξέρεις. Α, βασικά τώρα που άκουσα τη φωνή σου κατάλαβα. Είσαι η Μπέτη, έτσι. Μπράβο, το βρήκες. Φίνα. Τι πράγμα? Φίνα, λέω. Τι σκουντάς, εσύ τι σκουντάς? Πάμε, πού, να ορμήσουμε. Όρμα εσύ. Μαζί θα ορμήσουμε. Πρώτα εσύ και μετά εγώ. Μετάνιωσα. Άντε ρε που μετάνιωσες. Another act, another show. Another love, another dream. Another sun for us to sing. Give me your time, give me your love. To get me ready. Καλησπέρα. Θα στο κάνω λίμπα ρε το μαγαζί για να μάθεις. Μα! Άντε ρε που θα με πεις εμένα προηγουμένως, τσούλα, θα σου δακούσω το λαρίκι ρε τσούλα. Ρε κόλλο.
Πρόσκατο! Α, εγώ πάω! Μην μιλήσω! Θα σας σου! Αλλάς το μαγαζί εδώ! Μην μιλήσω! Θέλει ξύλο το σουβλί! Κυριακομή! Με πολλά αχ και βαχ. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 508. Στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6500. Κούλα μακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οικόπεδα και ακροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638-4722. Αυτόματες κατσαρόλες. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχιση. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες, ρε Στάθη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες, ρε. Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβά. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ, αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Πίλατε. Γραφείο κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως, το φέρετρο επιστρέπεται. Κούλα μακούς. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα μωρέ Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη. Τι αγαθός ρε Κούλα που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την καστέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο. Κυριάκος της Κούλας είμαι μόνο εγώ. Μην να κατεβαίνω και στο γήπεδο και να μου φωνάζω από τις κερκίδες. Κυριάκο ο Στάθης. Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Ε όχι, δεν πειράζει. Θα το σπάσω, δεν μου γλιτώνω. Όχι, όχι, περίμενε. Ωραία, θα το σπάσω. Studio 69. Και τώρα το κομμάτι Carried Away με την Olivia Newton-John. Το χαρίζει η Betty στον πάνω. Carried Away. Carried Away λοιπόν από την Betty για τον πάνω. Shiny as a morning star. It's a fierce speech, but you're still out of reach. You never told me loving you could be so wrong and right. And it's gonna be a lonely night. I turn to you, you turn away. You're looking at someone else, and here am I, loving you more and more. We gotta know. Είμαι ερωτευμένη. Και το μόνο που μπορώ να σου χαρίσω είναι αυτό το τραγούδι. Άκουσε το, αγάπη. I'm carried away.
Είμαι ερωτευμένη. Πολύ ερωτευμένη. Μα τι λέει η αδερφή σου? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι ερωτευμένη. Πολύ ερωτευμένη. Η Μπέτη αγαπάει τον Πάνο. Το φωνάζει από το μικρόφωνο για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Είναι τρελή, πάμε στο στούντιο γρήγορα. Με το τραγούδι αυτό σου στέλνω την αγάπη μου. Carried Away από την Μπέτη για τον Πάνο. Έλα ρε, πού είσαι και σε ψάχνουμε? Σε ψάχνουμε, το ψάχνουμε. Hey, τι ακούς το σύνορα? Στούντιο 69. Μα είναι δυνατόν να ακούς το στούντιο 69? Όχι 69 ρε σιόμορφε, πάλι το 69 μας έχει κάψει το 69, ας το 69. Βασικά να πούμε σε πολύ κορόιδο. Βασικά να πούμε είμαι και πολύ ερωτευμένος. Και μην μιλάτε γιατί σας ακούω σαν θόρυβο. Σταθή, βάλ του θερμόμετρο. Εγώ λέω να του βάλω υπόθετο. Θα στο βάλω, θα στο βάλω. Studio 69 με μουσική για όλους τους ερωτευμένους. Δεν μου λες αδερφούλα μου, τρελάθηκες τελείως εσύ. Τι έπαθες τα καλά καθημένα? Τι ήταν αυτά που έλεγες από το μικρόφωνο? Ήταν. Έβαλα ένα ερωτικό τραγουδάκι και έκανα το ανάλογο σχόλιο. Ανάλογο σχόλιο λέει. Βρε εδώ μίλαγες για σένα, έλεγες είμαι ερωτευμένη και είμαι ερωτευμένη. Γιατί είναι κακό αυτό? Κάτσε γιατί θα με τρελάνεις. Ρε παιδί μου, επιτρέπεται αυτό το πράγμα να βγαίνεις από το μικρόφωνο και να το διαλαλείς? Δεν μου λες. Όταν εσύ κάνεις αφιερώσεις τη Λίλιαν, τι κάνεις? Ερωτική εξομολόγηση, δεν κάνεις? Άλλο εγώ βασικά είμαι άντρας. Ασόπα. Μια κοπέλα δεν επιτρέπεται να τα κάνει αυτά. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι επιτρέπεται. Εντάξει, ωραία. Ας πούμε ότι επιτρέπεται. Με ποιον είσαι ερωτευμένη, ε? Με τον εχθρό μας? Με αυτόν που ήρθε να μας χαλάσει το πάρτι? Οι φίλοι του, όχι αυτός. Το ίδιο κάνει. Μαζί ήρθαν. Μαζί ήρθαν, αλλά αυτός δεν έκανε καμιά ζημιά. Και αυτό που έκανες τώρα τι είναι, ζημιά δεν είναι? Αυτή τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει? Τζίμι, σε παρακαλώ. Όταν μιλάω με τον αδερφό μου, εσύ να μην ανακατεύεσαι. Μαζί τον έχουμε το σταθμό. Το σταθμό, όχι εμένα. Εντάξει, Μπέτη. Πήγαινε μέσα και θα τα κουβεντιάσουμε εκεί. Εγώ, αδερφούλη μου, δεν έχω να κουβεντιάσω τίποτα. Εγώ όμως έχω. Άλλη φορά αυτό το μικρόφωνο δεν το ξαναπιάνεις στα χέρια σου. Να ξέρεις ότι αυτή την πόρτα θα τη βρίσκεις πάντα κλειδωμένη. Μα και ξεκλείδωτη να είναι, χρυσό μου, δεν έχω καμία διάθεση να μπω εδώ μέσα. Διαφημιστικά μηνύματα. Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, κάθε τύπου μπορείτε να τα βρείτε στη μάντρα του καβού του Θανάση. Αν και εκεί που έφτασε η βενζίνη, είναι προτιμότερο αυτοκίνητο να μην έχει. Σωστά, γιατί άμα θέλεις να πας κάπου γρήγορα, βάζεις λίγο νεύτη στον κόλλο σου και τρέχεις. Τι λες? Κέντρο διασκεδάσεως, τα τέσσερα ξαδέλφια. Και να σπούρτε με το τρένο, Πέτρη. Τα τέσσερα ξαδέλφια, πλήρης ορχήστρα, κουζίνα εξαιρετική. Σπεσιαλιτέ μας, βραστό νερό. Δίσκους, κασέτες, στερεοφωνικά μηχανήματα, ο Πάπης, στην παλιά κοκκινιά. Μαλοπλίν, μαλοπλίν, το διπλό σαμπουάν. Το πρώτο κρατάει για πάντα την πιτηρίδα και το δεύτερο διώχνει για πάντα το μαλλί. Το συνιστά η Γενική Γραμματεία Μαλλιού για τους Καραφλούς. Εδώ ο πειρατικός εραστεχνικός σταθμός της Καψούρας. Σας εκπέμπουμε ένα πολύ special πρόγραμμα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ανθρωπολογία. Τι είναι ο άνθρωπος? Ζώον είναι ο άνθρωπος. Αλλά έχει πολλές διαφορές από τα άλλα ζώα. Μάλιστα, διότι ο άνθρωπος εργάζεται και ασφαλίζεται ιστοϊκά. Τα ζώα διαφέρουν. Κανένα ζώο δεν θα δεχόταν να ασφαλιστεί ιστοϊκά. Dennis και 69 Studio λέγεται. Ναι, μου δίνετε την Betty. Δεν υπάρχει Betty εδώ. Dennis και 69 Studio λέγεται. Γιατί κλείνετε έτσι απότομα το τηλέφωνο? Τι θες, ρε φίλε? Ναι, ωραία, σας ζήτησα την Betty. Τα ίδια θα λέμε. Δεν υπάρχει Betty εδώ. Άντε πήγαινε, ρε φίλε, σε καμιά άλλη γειτονιά να κάνεις καμάκι. Δεν κατάλαβα, λέει, τι καμάκι? Λοιπόν, τι έγινε? Μου κλείσε το τηλέφωνο. Και ξέρεις τι μου είπε? Τι? Ότι δεν υπάρχει Betty εκεί, λέει, και να σταματήσω να κάνω καμάκι στη γειτονιά του. Κάτι θα συνέβη, ξέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού γιατί με παίρνει τηλέφωνο, αυτό ξέρει το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάω σπίτι της. Το ξέρεις? Πώς δεν το ξέρω. Γιατί κοιτάς την ώρα? Γιατί έπρεπε να ήταν εδώ.
Α, πολύ στήσιμο τρώω τώρα τελευταία από τον Κυριάκο. Γιατί είσαι κορόιδο. Γιατί δεν τους κάνεις τώρα καμιά ταραχή. Τι ταραχή να του κάνω. Για όμως τώρα άρεσε και κανέναν άλλον, τόσο σου κολλάνε. Πάρε έναν από αυτούς και πήγαινε να χορέψεις και θα δεις τον Κυριάκο να μην ξεκολλάει από δίπλα σου. Έτσι είναι κουλίτσι με αυτά τα πράγματα. Εκτιμάμε πάντα μόνο αυτό που δεν έχουμε σίγουρο. Και με ποιον από έξω, με τον χαζό το Στάθη. Όποιον να είναι. Σε πληροφορώ ότι όσο πιο απίθανος είναι αυτός που θα βγεις, τόσο πιο πολύ θα ταραχτεί ο Κυριάκος. Γεια σας. Πώς από εδώ, ρε. Για πατσά, έτσι δεν μας είπες να έρθουμε. Πω πω τι βλέπουνε τα όμορφα και σκιστά μυγδαλωτά μου μάτια. Τι βλέπουνε. Την κούλα. Κουλάρα. Κουλάρα ορμάω. Κουλάρα. Και εδώ εσύ. Όπου εσύ και εγώ, κουλάρα. Αλλά που είσαι, μη αντιμετωπίζουμε αυτό το ύφος. Εγώ δεν είμαι σαν το κολόπεδο το Κυριάκο. Εγώ έχω πράμα μέσα μου. Να ένα πράμα. Για σένα. Έλα, τώρα μη γίνεσαι χιδαίος. Γιατί χιδαίος, αφού έχω πράμα για σένα, ψυχή έχω για σένα. Πάλι τα ίδια. Και από αυτά έχω. Τι. Από τα ίδια. Έχω αίσθημα. Αγάπη για σένα. Κούλα. Δεν με καταλαβαίνει, δεν. Τι να σε καταλάβω, βρε Στάθη, που με έχεις κάνει ρεζίλη από το σταθμό. Και ρεζίλη, η πρώτη φίρμα είσαι. Είσαι η πρώτη κουλάρα της Ευρώπης είσαι. Εγώ φεύγω. Έχεις παρέα. Λέω να φύγω κι εγώ τώρα, γιατί άμα θα έρθει ο άλλος εδώ θα σου δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα... Πάω εγώ τώρα. Α, όχι, όχι. Κάτσε, δεν με νοιάζει. Σοβαρολογείς. Ναι. Να κάτσω κοντά σου, κουλά. Ναι, κάτσε. Κοίτα ρε που λέει να κάτσω. Έλα ρε κουλά, δεν μου κάνεις πλάκα ρε κουλά. Όχι. Κοίτα ρε που σου... Κουλά, κάτσε δίπλα μου τώρα. Σοβαρά, και κοντά σου και δίπλα σου. Ναι. Κοίτα να δεις που βουίζουνε τα αυτιά μου. Κοίτα πλάκα που παθαίνει. Κουλά, να κάτσω. Κάτσε. Κοίτα η κουλά που λέει να κάτσω. Κουλάρα μου γλυκά. Πώς κάνεις έτσι. Κοίτα τα. Τόσο καιρό έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... Πώς να σου το πω τώρα. Πες το πως θέλεις, κούλα μου, δεν με πειράζει. Γράφτε μου σε γράμμα με το στόμα, τηλεγραφικός, όπως θέλεις, κουλάρα. Έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... τώρα δεν μπορώ να σου κάνω και ερωτική εξομολόγηση. Ερωτική εξομολόγηση, η κούλα θα μου κάνει ερωτική. Ρε βλάκα μου, κουλάρα μου, γλυκιά μου, κούλα εσύ δεν μου κάνει. Τι θέλεις να σε κεράσω, τι θέλεις, τσίχλα, γλυφιτζούρι, παγωτό, ό,τι θέλεις. Μα τι λες τώρα, Στάθη. Ό,τι θέλω λέω εγώ τώρα, κούλα μου, εγώ, ό,τι θέλω λέω, άσε να λέω, ό,τι θέλω, κούλα. Έλα, μίλα πιο σιγά γιατί σ' ακούνε. Τι με νοιάζει μένα τώρα να μ' ακούνε όλοι, εγώ έχω κάνει εκπομπή μέχρι και εκπομπή, καλά, θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου. Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος. Τι με νοιάζει μωρέ μένα ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, τα λεκέτια μου κάνει μένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούτακα στα δίκια, τον έσχιζα έτσι, χρακ να πούμε. Τι κάνεις εδώ. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος. Τι κάνεις εδώ, λέω. Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος. Αλλιώς και θα σου έκανα. Και τα δύο. Λέγε τέτοια εσύ. Λέγε τέτοια. Άντε στρίβε. Μάλιστα. Χαίρετε, κυρία μου. Χαίρετε, κύριε Κυριάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε. Τι ήταν ένα δίνω το Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι. Έχεις δίκιο, έτσι. Δεν μπορείς. Σταθή. Απόψε έχει περιπέτεια. Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Τι πράγμα. Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Κατάλαβα. Σήμερα δεν το γλιτώνουμε το ξύλο. Πάω να δω σε ποιο πάτωμα μένει. Σε ποιο πάτωμα μένει. Και μετά θα ξαναγυρίσω. Θα ξαναγυρίσεις. Πλάκα ρε μου κάνεις. Τρελός είμαι, δεν σου κάνω πλάκα. Εσείς εδώ. Σκύλι. Σκύλι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, μένεις στο πρώτο πάτωμα. Μένεις στο πρώτο πάτωμα. Εγώ παίρνω το αυτοκίνητο και το βάζω με την όπιστεν. Να τον βάλεις όπιστεν. Το αυτοκίνητο. Για να ανέβω πάνω να πηδήξω στη βεράντα. Να την πηδήξεις. Ναι. Τι λέτε. Ωχ, συγγνώμη, είμαι αφήρημα. Ναι, τη βεράντα να πηδήξεις ήθελα. Εσείς εδώ σκύλι. Σκύλι. Λοιπόν, έτσι και ακούσετε τίποτα, αμέσως θα... Γαυγίσουμε. Θα σφυρίξετε. Για σφυρά να σε ακούσω. Μη μου τα αλλάξεις. Όχι.
μάτια πρώτα εδώ στο φωτισμένο, έτσι. Τι βλέπει εκεί μέσα? Ρώτησέ τον. Τι έγινε? Ε? Τι έγινε? Είναι μέσα. Γι' αυτό ρε, με φωνάξατε. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Για σοβαρευτείτε, άντε ντε. Ωραία. Λείπουνε οι δικοί σου? Ναι, λείπουνε. Δηλαδή δεν είναι κανείς εδώ? Όχι κανένας. Και γιατί ρε κορίτσι μου δεν απαντάς στο τηλέφωνο, τι έγινε? Να, μάλωσα με τον αδερφό μου και παρακολουθεί τα τηλέφωνα, γι' αυτό. Γιατί μάλωσες? Για σένα. Για μένα. Τον κούρτιζε και εκείνος ο Τζίμις. Δεν κατάλαβα, τι εστί Τζίμις, τι. Να, ζήλες τώρα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θα πεις κάτι? Ναι, βάλε μου κάτι. Όχι, μην βάλεις τίποτα, φεύγω. Τι έγινε ρε, γιατί σφύριξες? Ήθελα να δω αν ακούς. Έχει αντανακλαστικά όμως, έτσι. Ακούει, ακούει. Στάθη, κομμένη πλάκα, έτσι. Έτσι. Θα γίνουμε μπίλιες. Μπίλιες. Κομμένη. Κομμένη. Άντε, μπράβο. Τι έγινε? Κάτι λύθη, φίλοι μου, εκεί πέρα μου κάνουνε πλάκα. Κοριτσάκι, ξέρεις πως αισθανόμουν αυτές τις μέρες. Έλα να σε φιλήσω. Όχι, όχι. Έλα, γιατί, αφού είμαστε μόνοι. Άκουσε στήριγμα? Όχι. Είσαι σίγουρη? Ναι. Ας συνεχίσουμε τότε. Φιλάκι. Αργή, ε. Αργή. Πολύ αργή. Πάρα πολύ αργή. Πάμε να δούμε. Πάμε. Ματάκια, κόρμα. Έλα, σιγά το παπούτσι, και παπούτσι, το παπούτσι. Πάμε. Θα μείνω χωρίς παπούτσι. Πώς θα μείνω, το παπούτσι. Τι γίνεται εκεί? Πάμε. Τι κάνετε εσύ? Σοκ! Ε! Τι? Τι κάνετε εκεί πάνω στα μάξι, ρε? Βλέπουμε παρέλαση. Ρε μας κοροϊδεύεις, κάτω γρήγορα. Έλα, έλα. Εσύ δεν είσαι να απολυθείς στο δέκ. Πουλάκι μου, όλο μπροστά μου θα είσαι εσύ. Εσύ θέλεις να είμαι από πίσω σου. Σου ρίξω κανένα φούσκο να σου πω εγώ. Τι θέλετε εδώ, ρε? Τίποτα, συμπτωματικά είμαστε εσύ. Δικό σας είναι το αυτοκίνητο? Ναι. Όχι. Είναι δικό σας ή δεν είναι? Ναι. Όχι. Ρε μας κοροϊδεύετε? Ναι. Όχι. Δηλαδή ήθελα να πω ότι... Μπείτε μέσα και φύγετε γρήγορα. Εδώ και φύγετε. Έλα εδώ, ρε, το τρελό μας κάνεις, μπρος. Από εδώ κοντά είναι και ο τρίτος. Τι μου λες τέτοια? Αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, αγάπη μου, που είμαστε μαζί απόψε, αγάπη μου. Τι είναι αυτό? Τίποτα, αγάπη μου. Χαμήλωσα τα φώτα, να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Έλα. Μη στεναχωριές. Αγάπη μου. Ναι. Δεν θέλω να τελειώσουν ποτέ αυτές τις στιγμές. Ούτε εγώ. Θέλω να κρατήσουν μέρες. Εβδομάδες. Ναι. Μήνες. Ναι. Χρόνια. Ναι. Δεκαετίες. Ναι. Εκατονταετίες. Ναι. Πεντακονταετίες. Ναι. Αιώνες ατέλειωτους. Τι είναι, αγάπη μου? Κλειδιά ακούω. Μη στεναχωριές, αγάπη μου, το παραδείσου. Όχι, πάνω είναι η δική μου, φύγε γρήγορα. Η δική σου είναι. Δική σου. Όχι. Όχι, από τα παιδιά. Πονάς, αγόρι μου. Ποπί, δεν ακούς το κουδούνι. Πήγαινε να ανοίξεις. Ανοίγω, ανοίγω. Σπέρα. Μπα, εσύ. Μπα, εγώ. Δεν μου λες, μέσα είναι η κούλα. Ναι. Δεν μου λες, υπάρχει κανένας άντρας εδώ μέσα? Όχι, όχι. Ωραία, τότε σας χρειάζεται ένας. Πού είσαι εσύ, φίλε, εδώ καλά μην μπει κανείς, έτσι? Ποιος είναι? Βασικά εγώ είμαι. Βασικά σου έφερα αυτά τα λίγα λουλούδια, γιατί όπως ξέρεις, βασικά τα λουλούδια πάνε στα λουλούδια. Σε ευχαριστώ, δεν ήταν ανάγκη. Δεν ήταν ανάγκη.
Σου έφερα και αυτά εδώ το φορεματάκι από την μπουτίκ της αδελφής μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι να το βάζεις και να με σκέφτεσαι, έτσι. Σε ευχαριστώ, αλλά... Τι άλλα, δεν έχει αλλά. Δεν έχει αλλά. Όποτε θέλεις μπορεί να έρχεσαι στην μπουτίκ της αδελφής μου και να παίρνεις ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις, έλα και σήμερα. Σε ευχαριστώ, αλλά... Τι είναι, κοίταξε να δεις. Δεν έχει τίποτα, δεν θέλω να αντιρρήσεις με τίποτα. Εγώ ήταν να μην καταλάβω ότι μ' αγαπάς. Από τη στιγμή που κατάλαβα ότι μ' αγαπάς, ό,τι θέλεις από μένα. Κούλα, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Κούλα, βασικά είμαι στο πολύ love μαζί σου, κούλα μου. Σταθή, σε παρακαλώ. Σταθή, μη. Σε παρακαλώ. Θέλω φιλί, κούλα μου. Μαμί. Ακόμα δεν σ' ακούμπησα. Σταθή, περίμενε να σου εξηγήσω κάτι πρώτα. Τι να μου εξηγήσεις. Πρόσεξε. Είσαι πολύ καλό παιδί και σε συμπαθώ πολύ. Τι λες ρε εσύ, κούλα. Εδώ βασικά εμένα, χτες μου έλεγες άλλα δηλαδή, τώρα. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, άφησα να καταλάβεις ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου για να κάνω τον Κυριάκο να ζηλέψει. Τον Κυριάκο να ζηλέψει? Τι τούβλο είναι αυτό που μου ρίχνεις στο κεφάλι, ρε Σικούλα, ξέρεις? Ήταν ιδέα της αδελφής μου. Ωραίες ιδέες έχει η αδελφή σου, ρε Σικούλα. Να σου ζήσει. Δεν φαντάζομαι να σε πείραξε. Τι να με πειράξει? Εμένα με πειράξει γιατί... Τι νομίζεις ότι δεν το κατάλαβα... Ότι εσύ είναι το... Ξέρεις τι γάτα είμαι εγώ! Εγώ είμαι πολύ γάτα, κούλα! Άλλωστε εγώ είμαι σαν βελόνα! Ενώ ο άλλος... Σου πάει καλύτερα! Είναι... Δίπλα σου είναι πολύ... Πολύ καλό... Λες. Να κλάψω, γιατί να κλάψω? Επειδή εσύ... Εσύ αγαπάς αυτό, να ναι. Να. Ξέρεις τι πλάκες κάνω εγώ? Αχ, κλαίω. Σκατά κλαίω. Δεν κλαίω. Συγγνώμη, Στάθη μου. Με συγχωρείς χίλιες φορές. Τι να κάνω, βρε Στάθη μου. Τον αγαπάω. Τυχερό το κολόπεδο. Με συγχωρείς. Μπορώ να κάνω διαφορετικά, να μην σε συγχωρήσω. Είσαι πολύ καλός. Το ξέρω. Τι το ήθελα. Τέλος πάντων, μην νομίζω ότι αυτό που σου είπα προηγουμένως για την μπουτίκ δεν ισχύει. Μπορεί να έρθεις όποτε θέλεις, να πάρεις και την μπουτίκ, να φύγεις, να ησυχάσουμε, να μην... Τέλος πάντων. Πάω. Πού πας? Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τσατσίκι. Δεν είναι. Καλή Στάθη, φεύγεις κιόλας. Ωραίες ιδέες έχεις, μωρή Αχλάδο. Συγγνώμη. Στο διάλο. Γεια σου. Τι συμβαίνει? Θέλω να σου πω. Τι να μου πεις, αφού εσύ βασικά δεν γουστάρεις πολλές κουβέντες μαζί μου. Δεν σου κάνουμε εμείς. Άστα αυτά τώρα και πες μου τι έγινε χτες το βράδυ, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου. Χαμός. Δηλαδή τι χαμός? Βασικά να πούμε ο κούκλος. Ο κούκλος τι έκανε? Ήθελα να δει το πρόσωπο. Αυτή την Πέτη. Έχει πάθει την πλάκα της ζωής του. Δηλαδή την αγαπάει? Βασικά να πούμε έχει πέσει ο χοντρό Λούκι. Τόσο πολύ έπεσε σε Λούκι. Έλα τώρα, μην κλαίω και βάλω κι εγώ τα κλάματα. Δεν κλαίω, γιατί να κλάψω? Επειδή αυτός αγαπάει μια άλλη, τι με νοιάζει εμένα, ναι. Μάλιστα δεν με νοιάζει καθόλου. Έτσι, μπράβο ρε κουτό. Α, μη σε νοιάζει. Εγώ είμαι εδώ. Ναι, εγώ ναι. Είμαι για σένα. Ναι. Ας τα όλα πάνω μου. Ο Πάνος. Ο Πάνος, πού είναι ο Πάνος? Ωχ, κουτσένη. Γιατί κουτσένη? Το μπαλκόνι. Θα έπεσε από το μπαλκόνι. Εδώ είσαι εσύ.
βασικά να πούμε εδώ είμαστε. Πάμε πιο εκεί να σου ρίξω κανένα σφαλιάρα γιατί εδώ μας λέει και ο κόσμος. Τώρα τι θέλεις, καλά να πάθεις, Πέτη, δεν ήθελες, πάθετα. Εσύ βούλωσέ το. Μπα, τι μας λες που θα το βουλώσω. Πάει ο καιρός που το βούλωνα, κύριε. Τώρα θα σου τα λέω, μάλιστα θα σου τα λέω γιατί τελείωσε. Δεν σε ξέρω, σε ξέρω, μου είσαι τελείως άγνωστος. Άγνωστος, τελείως άγνωστος μου είσαι. Μου είσαι άγνωστος, κύριε. Δεν σε ξέρω. Τι έπαθε αυτή, ρε. Τρελάθηκε τελείως. Άστα, κούκλα. Εσύ μας τα μπέρδεψες τα πράγματα. Άι, παράτανε κι εσύ. Μου είσαι άγνωστος τελείως. Ωραίο αυτό. Πόσα έχει? 450, αλλά δεν χωράς. Νόστιμο αυτό. Ναι, πολύ νόστιμο, πάρα πολύ νόστιμο. Πόσο κάνει? 1450, αλλά δεν έχουμε νούμερα για μπουλντόζες. Πολλά λες. Πολλά λες. Πολλά λες. Ωραίο, ναι, πολύ ωραίο, αλλά μην το κοιτάς, δεν σου μπαίνει με τίποτα αυτό. Μεγάλα νούμερα δεν έχετε. Πού να τα βρούμε, δεν ξέραμε ότι θα εξυπηρετήσουμε και βιτιοφόρα. Ωραίο αυτό το παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο έχει αυτό? 1450. Αλλά χωράει μόνο μισό σου κόλλος μέσα. Δεν τρέπεσαι, βρε. Πώς μιλάς, βρε, έτσι, πελάτης, παλιοχτικιάρη. Κοίταξε να δεις, κυρά μου, μας έχεις πρίξει μια ώρα. Πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο. Κοίταξε να δεις, είμαι και λίγο νευρικός εγώ. Βρε, δεν είσαι νευρικός. Τρελός είσαι. Σιγά, μη φυσάς, μη φυσάς, γιατί θα πέσω. Ε, δεν μου χαθείς, βρε. Λοιπόν, μου φαίνεται πως πηγαίνεις φυρί-φυρί να το διαλύσουνε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Ωρες-ώρες διαπιστώνω ότι είσαι πολύ βλάκας. Μα είναι δυνατόν να ζηλεύεις αυτό το ανθρωπάκι? Το ανθρωπάκι, άλλο του κολλάς. Αφού μπορώ να ψωνίσω το μισό μαγαζί τσάπα, γιατί να μην το κάνω? Και αυτός είναι τόσο κορόιδο που θα σου δώσει το μαγαζί έτσι, χωρίς αντάλλαγμα, ε? Μάλιστα. Είναι κορόιδο. Και κάτι χειρότερο. Ερωτευμένο κορόιδο. Άντε, πήγαινε τώρα να μην σε δει. Δεν πηγαίνω πουθενά, θα κάτσω εδώ. Κάντε, πήγαινε γρήγορα. Σε 5 λεπτά να είσαι έξω. Στο καλό! Με ελέφαντα σε έκανε η μάνα σου! Αχ, το ποδαράκι μου! Να με, ήρθε και στο μαγαζί σου. Τι βλέπουν τα σκιστά μου μάτια και μπυρμπυλωμάτικα? Ήρθε σκούλα. Σου έκανα έκπληξη, ε! Εκπληξάρα, κούλα μου, εκπληξάρα! Αφού να φανταστείς, άμα είχα καρδιά, τώρα θα είχα πάθει συγκοπή. Κούλα, κούλα, κουλάρα μου! Τι χαίρετο, Κυριάκος, όμως πολύ κολόπεδο, Κυριάκος, κούλα μου! Όχι και κολόπεδο. Κολοκολόπεδο, κολοκολόπεδο! Τώρα μην κοιτάς πώς φέρνετε σε σένα. Σε μένα φέρνετε λεπτά, ευγενικά. Σαν Ευρωπαίος. Ευρωπαίος! Μάλιστα, Ευρωπαίος. Χωρίς το ευρώ, και το πέος. Κούλα μου. Τώρα πώς μιλάς έτσι για τον Κυριάκο? Για να δω καμιά μπλουζίτσα. Ό,τι θέλεις, κούλα μου, πάρε ό,τι θέλεις. Αυτή, πόσο έχει? Αυτή έχει, έλα βρε κούλα, θα τα βρούμε πόσο έχει. Καλά, τότε να τη δοκιμάσω. Μπράβο, να κατέβουμε κάτω στο... να τη... κούλα, όχι τέτοια, κούλα. Και πώς να τη δοκιμάσω, πάνω στην άλλη? Έχουμε κάτω δοκιμαστήριο, έλα βρε κούλα. Τι τώρα, να ανεβαίνω και να κατεβαίνω? Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα με πειράζει όμως, κούλα μου. Γιατί είμαι αγοράκι, κούλα μου, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γιατί σε σοκάρει το θέαμα. Πώς δεν με σοκάρει, άμα βλέπω βυζί, άστο να πάει στο διάλο τώρα. Ορίστε, τι φόρεσα. Για να δοκιμάσουμε τώρα και ένα παντελόνι. Κούλα. Αυτό το κόκκινο θα δοκιμάσω. Ό,τι θέλεις, κούλα μου, ό,τι θέλεις, κούλα μου, να δοκιμάσεις. Μη κούλα. Κούλα μη. Η κούλα. Τι κάνει κούλα μου. Κούλα μου το... Γιατί κούλα. Όχι μεσημεριάτικα τέτοια πράγματα, κούλα μου. Με κάνεις και νιώθω σαν τον Άγιο Πρεβέζης, κούλα. Μα πως κάνεις έτσι? Σε να μην έχεις ξαναδέχει μια γυναίκα. Μπράβο, κούλα μου. Στις πλάς πως κυκλοφορούν, έτσι δεν κυκλοφορούν? Έτσι κυκλοφορούν, κούλα μου, αλλά στην πλάς φυσάει αεράκι. Είναι πάτης, ενώ εδώ καψώνω, κούλα μου, με την... Κουλάρα σου, κούλα μου, μην κουνιέσαι, κούλα μου. Κούλα μου, μην κουνιέσαι, υδρώνω, παθαίνω, κούλα. Κουλάρα μου, τι είναι αυτό που παθαίνω? Κούλα μου, σου είναι εντάξει? Όχι, εδώ. Τι? Εδώ με κόβει λίγο. Σε κόβει? Ναι, ναι. Τού μάτια μου σε κόβει. Εδώ, για βάλει το χέρι σου. Εγώ να βάλω το χέρι μου, τι? Ναι, για βάλει το χέρι σου. Θα με κόψει άμα το βάλω εκεί το χέρι. Βάλε εδώ το χέρι σου να δεις. Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω εκεί, αφού με κόβει και εμένα, κούλα μου, με κόβει, κούλα μου. Δεν έχεις το θεό σου. Να σου εξηγήσω. Θα πεθάνεις. Κύριε Κυριάκο. Θα πεθάνεις. Να σου παρακαλώ. Κύριε Κυριάκο. Δεν καταλάβατε. Θα πεθάνεις. Μην κεβαλεί κούλα από τη μέση. Κύριε Κυριάκο, να σας εξηγήσω που είστε, κύριε Κυριάκο. Τι να μου εξηγήσεις. Πάμε να φύγουμε. Πού να πάμε? Και αυτό θα τον αφήσουμε έτσι σε βοηθητό? Πάμε, είπα, πάμε. Κάτσε, μισό λεπτό να βγάλω το παντελόνι μου. Δεν βγάλεις τίποτα, πάμε, έτσι όπως είσαι. Τσάντα. Πάμε, λοιπόν. Κάτσε, μισό λεπτό. Τι φούστα, τι φούστα. Πάμε, σου λέω, έλα. Κάτσε και... Πού είμαι? Τι είναι? Τι έγινε? Ποιος είμαι? Κούλα, εσύ είσαι?
Κούλα μου, γλυκιά μου, το χεράκι σου, τι έγινε, έφυγε το χέρι σου, κούλα μου. Χάιδεψε με, κούλα μου, έτσι λέπαλα, όπαλα, κούλα. Κούλα μου, γλυκιά, κούλα, τι έγινε, καράφλιασες, κούλα μου. Κούλα, καράφλιασες, κούλα, κού. Σταθή, ρε Σταθ, τι έπαθες, ρε. Αχ, Πανούλη μου. Τι έπαθες, Αστάθη. Πανούλη μου. Αχ, θα σου πω, Πανούλη μου. Τι να μου πει, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Του σου, ρε. Σιγάρες πάνω, πόσα χρόνια είχες να φτύσεις, δηλαδή. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε, λιγάκι, να μ' αφήσετε, ρε, εκεί πέρα. Τσακίστηκα, ρε. Δε φταίμε εμείς, εσύ. Μας διώξανε, ρε, Πανούλη μου. Αχ, Πανούλη μου, τι έπαθα. Τι έπαθες. Αχ, ήρθε η κούλα εδώ να ψωνίσει ένα παντελόνι και της ήταν στενό και μου λέει, εδώ με στενεύει και μόλις βάζω το χέρι μου εκεί. Μπήκε ο Κυριάκος μέσα και... Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Και εσύ δεν πας πίσω. Α, εσύ χτύρε που είσαι, κάτσε εδώ, φίλα, το μαγαζί, πάω να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να συνέλθω. Μην πουλήσεις τα ράφια, τα θέλουμε, έτσι. Άντε, ρε, μην το σηκώνεις, θα το πιάσει Μπέτη μέσα από το σαλόνι. Γιατί? Γιατί όποτε το σηκώνω δεν μιλάει, που σημαίνει ότι είναι αυτός ο κύριος ο Πάνος. Θα του κάνω χοντρή λαχτάρα εγώ. Ναι. Πάνος, τι κάνεις? Σε παίρνω τηλέφωνο από το πρωί, τίποτα, βρε παιδί μου. Τι έγινε? Είχες προβλήματα με τον αδερφό σου? Αχ, σε παρακαλώ, μη μου μιλάς για αυτό, ζών. Για πες με, εσύ πώς είσαι, χτύπησες πολύ? Χτύπησα λίγο το πόδι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, γλυκιάκι, να μην είμαι κοντά σου. Αν θέλεις, μπορείς να είσαι. Θέλω πάρα πολύ να σε δω. Πού είσαι, σπίτι σου? Όχι, είμαι στην μπουτίκ ενός φίλου μου, της αδελφής του δηλαδή. Τον βοηθάω. Για πες μου τη διεύθυνση. Λαρίση 65. Α, εντάξει. Ναι, στο 65. Ναι, ναι, αγάπη μου. Χαιρετίσματα στον αδελφό σου, το Μαλάκα. Ναι. Μαλάκας, ε. Λοιπόν, εγώ αυτό το καθήκη θα το γελιοποιήσω. Εμπρός, παιδιά, πάμε. Πού πάμε? Σηκωθείτε, μη ρωτάτε, θα σας εξηγήσω. Έλα, Τζιμί, πάμε. Πάμε, θα σας εξηγήσω. Πάμε, προχωρήστε, πρόβλημα. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια. Γεια. Γωνία, γρήγορα. Άντε, ρε παιδί μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Έχετε κάτι πολύ όμορφα ζιπ κιλότ στη βιτρίνα σας. Ναι. Θα μπορούσα να τα δω. Βέβαια, της βιτρίνας είναι όλα αυτά, εκεί. Αυτά εκεί πέρα. Έχετε 42 νούμερο. 42 νούμερο πρέπει να είναι... πρέπει να είναι αυτά, νομίζω, δηλαδή. Α, ναι, αυτά εδώ όλα είναι. Ωραία, θα πάρω αυτό. Το είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έχετε πολύ γούστο. Ευχαριστώ. Θέλετε τίποτα άλλο? Α, θα ήθελα να δω αυτά τα φουστανάκια. Τα φουστανάκια αυτά, ναι. Έχετε στο νούμερό μου? Βέβαια, στο νούμερό σας από εδώ και πέρα όλα. Ωραία, θα πάρω αυτό το μπλε. Ναι. Και αυτό το κόκκινο. Ναι. Είναι πολύ όμορφα φορέματα αυτά. Ναι. Τίποτα άλλο? Θα μου δείξετε μερικές μπλούζες. Μπλούζες, βεβαίως, μπλούζες. Μπλούζες εδώ, έλα. Εδώ οι μπλούζες. Ό,τι θέλετε παίρνετε. Τίποτα άλλο? Θα ήθελα ένα φουστανάκι για μια θεία μου. Ναι. Αλλά ξέρετε... Αλλά τι? Είναι λίγο περίεργη, ιδιότροπη. Έτσι είναι οι θείες, είναι λίγο περίεργες. Αν δεν είναι ακριβώς το νούμερό της, θα γκρινιάζει. Δηλαδή, πώς είναι η θεία σας έτσι? Περίπου σαν και εσάς. Έτσι σαν και εμένα? Ναι, περίπου. Νταρντάνα δηλαδή, θεία. Κοιτάξτε, νομίζω δηλαδή πρέπει να είναι αυτά τα νούμερα. Αυτά τα νούμερα πρέπει να είναι για... Αυτό θα τις πηγαίνει και σαν χρώμα. Σαν χρώμα. Είναι πολύ όμορφο φορέμα αυτό. Πράγματι. Δεν το φοράτε να δω πως θα αναπόνωσες. Ποιο? Εγώ? Δεν γίνεται. Δοκιμάστε το. Δεν γίνεται. Η θεία σας τώρα έχει πράγμα εδώ πέρα. Πράγμα εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε. Δεν έχει τίποτα. Ίδια είναι. Πλάκα δηλαδή. Πλάκα. Εγώ πάντως δεν το φοράω. Θα το φορέσετε.
Δεν το φοράω. Θα το φορέσω. Μην επιμένετε τώρα. Μα σας παρακαλώ, θα το φορέσετε. Το φορέσω, ε. Βέβαια. Θα το φορέσω, αλλά θα μου κάνετε μία χάρη. Καθίστε στην πόρτα, μην μπει κανείς μέσα και... Μην ανησυχείτε. Γίνω ρεζίλι των σκυλιών, καταλαβαίνετε. Έτσι. Ναι, ευχαριστώ. Μπέτι, έλα εδώ. Τι γυρεύετε εσύ εδώ? Εσύ τι γυρεύεις εδώ? Αυτό να μην σε νοιάζει. Να μην σε νοιάζει και εσένα τότε. Μήπως έχασες τίποτα σε αυτή τη γειτονιά? Δίμησε, παρακαλώ. Πού πας? Όπου θέλω. Κάτσε λίγο, κάνε υπομονή, θα δεις ωραία πράγματα. Είστε έτοιμος? Σε λίγο. Άντε γεια σου, κι άμα μπορείς έλα έξω να με πιάσεις. Τσάου! Κλέφτρα! Κλέφτρα τα ρούχα, φέρτε από κλέφτρα! Την εάν αγαπείτε ζώα. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Για πού το βάλατε, κορίτσα? Μην πέσει ρε. Άρα μάγκα. Πάμε να φύγουμε για να τους πλακώσω, μου φαίνεται εδώ πέρα. Πάμε πάνω. Πώς έτσι τραβοχημένη ρε. Πουνί σου πιπίτσα. Πάνω, σε παρακαλώ. Πάνω. Λοιπόν, εγώ το σταθμό του αδελφού σου θα τον αχρηστέψω. Θα του ρίξω παράσιτο που δεν θα ακούγεται ούτε στο διπλανό δωμάτιο. Πάμε. Να ρε! Κούλα! Κουλίτσα! Κουλάρα! Πιάστον! Πιάστον γερά στους 1480 χιλιοκύκλους, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε πιάσω, κουλάρα! Έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ και λιώνω, κουλάρα, λιώνω! Ρε Στάθη! Δεν μου λες, ξέρεις καλά τους στίχους από το τραγούδι? Πώς δεν τους ξέρω. Τι λένε? Έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ, σε γαλανό νησί. Καλά ρε. Και πώς πήγε το τρένο στο γαλανό νησί? Έβαλε εξολεύριο. Ξέρω και εγώ μωρά σε μίσχο. Α, έτσι. Άμε. Καρδιά μου πώς αντέχεις στα βάσανα που έχεις. Παιδιά, τους έχω τρελάνει. Γίνεται μεγάλο αριθμό. Δεν μου λες τι έγινε με τα παράσιτα? Δεν ακούγονται ούτε σε 100 μέτρα. Δεν μου λες, εσύ τα άρχισες για τη γιορτή? Α, τώρα τα έχω έτοιμα εδώ. Να το διαφημιστικό υλικό. Άκου. Περίπτωση, μεγάλη περίπτωση. Την Τετάρτη το βράδυ ο σταθμός μας οργανώνει τη μεγάλη βραδιά της καψούρας στο κέντρο Καψουροξημερώματα. Καψουροτράγουδα, καψουρογλέντι τρικούβερτο. Μη λείψει κανείς, κουλαμακούς, διώξτε το κολόπεδο τον Κυριάκο και έλα μαζί μου. Την Τετάρτη 15 του μηνός, βραδιά της καψούρας στα καψουροξημερώματα. Δεν σταμάτα, κλείσε το σπουδό. Κλείσε το. Τι έγινε, μας την έχουν φτιάξει άσχημα τη δουλειά, ε? Ποια δουλειά? Δεν ακούγόμαστε καθόλου, ρίξαν παράσιτα. Πολύ παράσιτο? Πάρα πολύ, δεν ακούγόμαστε ούτε 200 μέτρα. Τι κάνουν τώρα? Τι κάνουνε, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Παράσιτα κι εμείς. Όχι, έχω άλλο τρόπο να τους εκδικηθούμε. Γεια σας! Βασικά να πούμε καλησπέρα σας! Την απόψινή βραδιά τη διοργανώνει ο ραδιοπαιδιατικός σταθμός της Καψούρας. Καψούρες και καψούρδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Κούλα μ' ακούς, που να μ' ακούσει κούλα. Λοιπόν παιδιά, το πρόγραμμά μας αρχίζει με μένα, ναι. Και μου λέτε, έχετε δει γυναίκα να κάνει το μπάνιο? Δηλαδή, μπανιστήρι έχετε κάνει? Κοίτα, γελάει ρε μουσάτος, ρε γελάει. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα κάνω τη γυναίκα που θα κάνει το μπάνιο της, έτσι, εδώ είναι η πανιέρα. Μουσική παρακαλώ. Μουσική παρακαλώ. Σεξουαλική. La 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 la. Αχ,
Φωνή που μιλάει για αγάπη και έρωτα και έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις των ακροατών του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στο τραγούδι «Πονάμε όσοι αγαπάμε, κούλα μ' ακούς, πονάμε ρε κούλα, πονάμε όσοι αγαπάμε» με το Θέμη Αδαμαντίδη. Είναι η αγάπη ένας σταθμός, κάθε φιλί και ένας καημός. Κι εκεί που λες να είναι η χαρά, σου κόβει πίκρα τα φτερά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, γιατί η χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Πέφτει μια πόρα στη ψυχή κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε. Καλησπέρα σας, γεια σας παιδιά. Πού να κάτσω? Πέρα, πέρα, πέρα. Δεν ρώτησα εσένα, το Σώτο ρώτησε. Γιατί αν θέλεις να ξέρεις, κύριέ μου, εγώ σήμερα για το Σώτο ήρθα εδώ. Τι πράγμα, για ποιον ήρθες? Για σένα, Σώτο μου, για σένα. Έτσι είναι πάντα η αγάπη, συμμόναχα με το δάκρυ. Κι όλοι εμείς που αγαπάμε, το μάθαμε πια να πονάμε. Εκεί που ανθίζει η ζωή, πέφτει μια πόρα στη ψυχή κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, γιατί η χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Το πρόγραμμά μας με το άλλο του τραγούδι που έχει και αυτό την ίδια επιτυχία με το πρώτο, Λίγο Λίγο, Θέμης Αδαμαντίδη. Μη βιαστούμε σε μια στιγμή να γνωρίσουμε τη ζωή, την αγάπη να δούμε αν θες σοβαρά και απλά. Τσόντα ρε, τσόντα ρε.
παιδιά, δεν αντέχω το πανηστήρι. Σας... όμορφε, δεν αντέχω το πανηστήρι. Κύριε... ρε παιδιά, δεν... τι έγινε, τι έγινε, εδώ δεν γυρίζουμε πορνοτενία. Λίγο, λίγο, τώρα απ' την αρχή. Λίγο, λίγο, κι έτσι ένα πρωί. Λίγο, λίγο, θα βρεθούμε πιο κοντά. Λίγο, λίγο, κι όλα με σειρά. Λίγο, λίγο, θα τη βρούμε τη χαρά. Μη νομίζεις πως το πρωί θα υπάρχει η αγάπη αυτή. Αν δεν δούμε πιο καθαρά αύριο τι θα έρθει. Για να μάθεις αν μ' αγαπάς. Αμάν, η κούλα με την κουλάρα της. Φεύγω. Στάθη, Στάθη. Γεια. Είπα γεια, δεν ακούς. Δεν θέλω, ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Εγώ το βούλωσα, δεν θέλω. Μα τι, δεν χάρηκες που με είδες. Μην με αγγίζεις, εγώ δεν την ξαναπατάω πάλι. Μα τι φοβάσαι. Τι φοβάμαι. Ο Κυριάκος που είναι ο Κυριάκος. Δεν υπάρχει Κυριάκος. Ναι, και στην μπουτίκ δεν υπήρχε. Αλλά εμφανίστηκε σαν εξωγήινος και μου έκανε ξυλοεπαφές τρίτου τύπου τώρα. Δεν υπάρχει Κυριάκος. Το σχόλασα. Τώρα υπάρχει ο Στάθης. Είσαι. Το σχόλασα στο κολόπεδο. Τι σου λέω το σύνορα. Κουλάρα μου γλυκιά. Λίγο, λίγο. Τώρα που να αρχίσει. Λίγο, λίγο. Συνεπλάξα εσένα και τα διασκεδάσω, κύριε Δημομιάρχη. Δηλαδή, να σου πω εγώ, κύριε Διευθυντά της Αστυνομίας. Δεν είμαι διευθυντής. Εγώ εύχομαι να γίνεται ένα Εσύ ποιος είσαι που παίρνεις το λόγο. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που είπε ο... Που συνεπλάξα. Συμπλακωμένος είμαι. Συγγνώμη! Τι θα
σας, ρε! Σιωπήρα! Και τι ώρα έγινε αυτό? 10 και 20 πρώτα και 14 δεύτερα τόσο. Και πώς το ξέρεις με τόση ακρίβεια? Είπα, δεν ρίχνω μια ματιά στο ρολόι του φίλου μου, με ρωτήσει κανένα κόπανο και... Σκάφος! Ξέρω. Πολύ τον έξυπνο μου κάνεις εσύ και θα βρεις το μέλλον σου. Είναι, είναι. Για πέστε μου τώρα. Να μιλήσω εγώ. Γιατί εσύ? Να μιλήσω εγώ, κύριε... Γιατί εσύ? Ποιος θα μιλήσει? Να κάνει η μάνα. Σιωπή! Την κολοκυθιά θα παίξουμε εδώ μέσα. Για λέγε εσύ. Τι να σας πω, κύριε αστυνόμε, έχουμε προηγούμενα. Τι προηγούμενα? Τι να σας πω. Να μου πεις. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Είναι πολλά, κύριε αστυνόμε. Πάρα πολλά, κύριε αστυνόμε. Τέλος πάντων, έχω μία αδερφή. Και αυτός ο ψηλός εκεί μου την ξεμιάλης. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Στη συμπλοκή πώς φτάσατε? Στη συμπλοκή? Στη συμπλοκή είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μία φορά περνάει ο ψηλός από το σπίτι και είχε μαζί του και αυτούς δύο αλήτες. Αλήτες είπε σε εμάς, ρε εσύ, αλήτη! Θα σου φάω το αυτή, τσόγλα με! Προσέξτε καλά, γιατί θα ξεμπλέξετε πολύ άσχημα μαζί μου. Και προπαντός εσύ. Γιατί εγώ δεν ακούσατε πρώτα τι μας είπε? Μας είπε αλήτες, αλήτες εσύ είναι κι όλος το ζώο, ρε. Πάσε! Γιατί να πάψω, κύριε υπουργέ μου, και να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Όσο για τον καυγά που έγινε και για τις αδερφές και για τα αυτά, είναι τρίχες. Ξέρετε, από που ξεκίνησε ο καυγάς, ο κύριος από εδώ έχει σταθμό. Γιατί με παράτε, ρε, τι έγινε, εγώ θα τα πω όλα. Γιατί, κακό είναι? Τι σταθμό, παρακαλώ? Λεωφορείο. Τι σταθμό, κύριε υπουργέ μου, πειρατικό σταθμό. Γιατί με παράτε εσείς, γιατί κακό είναι? Και ακούστε, κύριε υπουργέ μου, ο σταθμός αυτός λειτουργεί στους 1480 χιλιοκύκλους, εκεί που παίζουμε κι εμείς. Δηλαδή έχετε και εσείς πειρατικό. Τι λέμε τόση ώρα, κύριε πρωθυπουργέ μου, αυτό δεν λέμε? Και μας καβαλάν. Μια τους καβαλάμε εμείς, μια μας καβαλάνε αυτοί. Δηλαδή καβαλιόμαστε. Πού τον έχετε το σταθμό? Στο σπίτι μου, Ήρυνος, στο Χατζηκυριάκι. Γιατί χτυπάτε, ρε? Έτσι το διάλογο εκεί. Αριθμό? 35. Ήρυνος, 35. Και οι άλλοι? Στο Φάλιρο. Τι όδος είναι το σπίτι σου, ρε, δεν θυμάμαι. Τι όδος είναι το σπίτι του, δε... Νομίζω ότι είναι τρίτον 45. Και ξέρετε, κύριε πρωθυπουργέ μου, τι γίνεται? Όταν κάνω εγώ εκπομπή και καλώ την κούλα μου, αυτές οι κουφάλες εδώ κάνουν παράσιτα. Και εγώ πιάνω τον κούλο μου. Σταμάτα! Γεωργιάδη! Γεωργιάδη! Διατάξτε. Διαβίβασε στη διεύθυνση της αστυνομίας πόλεων αυτές τις διευθύνσεις, στις οποίες λειτουργούν παράνομοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, για να κατασχεθούν. Όχι, κύριε, δεν είναι. Δεν είναι παράνομοι, κύριε. Τι λέει, ρε παιδιά? Να. Για μπρος. Μέσα. Μέσα. Και σε ξεχωριστά κρατητήρια. Όχι σε ξεχωριστά, κύριε Ανθυπομοιραρχέ μου. Γιατί? Τώρα να μπούμε όλοι μαζί σε ένα, να γίνουμε και φιλαράκια να τα πούμε. Άντε μέσα, άντε μέσα μπρος. Εσύ μείνε εδώ πέρα. Μπρος. Άντε, άντε μπρος. Περάστε μέσα. Μέσα. Βρε, προχωρείτε. Μέσα, μέσα. Πάτε τους μέσα. Γρήγορα. Πώς λέγεσαι εσύ? Ευστάθιος Κουμπάρης του Γεωργίου. Κουμπάρης του Γεωργίου? Μάλιστα. Και τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Πέθανε. Πριν πεθάνει τι έκανε? Ζούσε. Πέρατε από εκεί πέρα, μπρος. Πήγαινε μέσα. Άντε πέρα. Άντε προχώρα. Μα κύριε, πέρα. Βασικά να πούμε δεν έχουμε και τσιγάρα, κατάλαβες? Καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε εμείς τσιγάρα. Μη σκούντας, έτσι. Μη σκούντας τώρα, ναι. Μη σκούντας, μη χεστούμε τώρα. Τι σκούντας, ποιος σκούντας? Άντε, σκούντα.
Σε δημόσια ουρητήρια είσαστε. Πανούλη, τι κάνουμε τώρα, Πανούλη. Βασικά είσαι και πολύ βλάκας, αδερφάκι μου. Πούσου! Η περίπτωσή σου, λοιπόν, θέλει πολύ σουπερφύση. Φτούσου! Μα τόσο βλήμα είσαι. Φτούσου! Ναι, ρε. Φτούσου! Κοίτα. Φτούσου! Χωροφύλαξ, γρήγορα ένα διάβροχο έγινε αμούσχεμα. Πόσο καιρό είχατε να φτύσετε, ρε. Εσείς, ποιος έφαγε και φταίει σήμερα. Γιατί ρε. Γιατί μου ήρθε κοιμά στο μάτι. Θα σου εξηγήσω εγώ. Μας έκαψε το σταθάκι σου. Μας κατάστρεψε. Σούπερ καταστροφή. Καταστροφάρα. Κάρφωσε στον ανθυπομήραρχο για τους σταθμούς μας. Κατάσχεση. Καλύτερα. Καλύτερα. Μάλιστα καλύτερα. Αμάμ πια με αυτούς τους σταθμούς. Τι κερδίσαμε, ρεζιλίκια και καυγάδες. Μπράβο, βρε Κούλα, που πολύ σωστά μας τα λέει η Κούλα. Έχει δίκιο η Κούλα. Καλύτερα χωρίς σταθμούς. Χίλιες φορές καλύτερα. Σας αρέσουν τα καλλιτεχνικά. Μάλιστα. Πάμε σε ένα κέντρο να διοργανώσουμε μια γιορτή και να την βγάλουμε στο πολύ ωραίο. Ναι, βρε παιδιά. Καλύτερα φίλοι. Να κάνουμε και το ψώνιο μας, βρε αδερφέ. Μάλιστα, το ψώνιο μας. Βασικά νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν δίκιο. Έτσι. Βασικά συμφωνώ. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Καθόλου άσχημη. Ναι, και προπαντός όλοι μαζί. Ωραία. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, πάλι στάθη στενή αιτία που μονιάσετε. Γιατί γελάδες είσαστε. Εγώ να πούμε ξανά έφτιαξα πάλι τη φτιάξη να πούμε. Καλησπέρα σας! Βασικά να πούμε, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και βασικά να πούμε, θα περάσουμε πολύ ωραία. Στάθη ο Κυριάκος! Λοιπόν, η μισή από εσάς είστε καθήκια. Εντάξει, εντάξει, το παίρνω πίσω το λόγο μου. Η μισή από εσάς δεν είστε καθήκια. Σας άρεσε έτσι, σας άρεσε. Και τώρα η παρέα μας χορεύει και τραγουδάει για σας.
Σας.